Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτή την ώρα έτσι κι αλλιώς ανοιχτή συζήτηση με μέλη και φίλους του κόμματος στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, κύριε Παπά, γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας είναι εξόχως πυκνό. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι ενημερωθήκατε για το τι προηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή. Το θέμα των πυρκαγιών είναι το νούμερο ένα θέμα. Και θα ήθελα ένα σχόλιο για τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή παρακολουθήσαμε με προσοχή και τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε να αναλαμβάνει έστω την πολιτική ευθύνη. Ναι, αυτό ξέρετε είναι χαρακτηριστικό και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται στη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησής του και δεν μπορεί να κατηγορεί τους προηγούμενους. Δεν ανάλαβε την ευθύνη και για ένα μείζον γεγονός, ξέρετε, διότι η πυρκαγιά στον Εύρο είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην ευρωπαϊκή ιστορία. Και για τις ευθύνες του, για το γεγονός ότι έχουμε μια πυροσβεστική η οποία έχει χιλιάδες οργανικά κενά, για το ότι έχουμε μια δασική υπηρεσία που δεν έχει προσωπικό και δεν έχει υλικούς πόρους, για το γεγονός ότι είναι ανενεργός ο νόμος για την πολιτική προστασία, για το γεγονός ότι υπάρχει ένα υπουργείο το οποίο παρότι έχει μυστικά κονδύλια δεν έχει οργανόγραμμα, φταίει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Δεν είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη. Είναι προφανές ότι στην καινούρια περίοδο δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό που λέει τον ολόπλευρο εξυγχρονισμό παρά την ολόπλευρη, διαρκή και επαναλαμβανόμενη κρίση και στην κοινωνία και στη δημοκρατία και στην οικονομία και στο περιβάλλον. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα μπαίνει ψηλά για μας ο πύχης και ο πύχης δεν μπορεί να πηγαίνει χαμηλότερα από το ύψος της ευθείας αναμέτρησης με αυτή την κυβέρνηση η οποία προδιαγράφει αυτές τις διμενείς εξελίξεις με τις επιλογές της. Πάντως, κύριε Παπά, και επί του θέματος, επειδή το ζήτημα των πυρκαγιών, ανεξάρτητα την έκταση της καταστροφής, που δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα, το πόσο καίγεται δηλαδή η Ελλάδα κάθε χρόνο, είναι, είπαμε, το νούμερο ένα ζήτημα. Διαχρονικά υπάρχει μια παθογένεια για την οποία δεν υπάρχει λύση, ως προς το κομμάτι της πρόληψης και της αντιμετώπισης. Δεν ξέρω εσείς τι είναι αυτό το οποίο προκρίνεται και τι μπορεί να γίνει σε άμεσο όμως χρόνο, γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε να είμαστε μια μαύρη κουκίδα σε ένα χάρτη. Και αυτό είναι πολύ θλιβερό. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι και στη δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να κάνουμε ότι πρέπει να ανακαλυφθεί η Αμερική εκ νέου. Υπάρχει ένα πόρισμα Goldhammer το οποίο μπήκε στο σιρτάρι. Mm-hmm. Υπήρχαν 5.000 εργαζόμενοι στη δασοπροστασία οι οποίοι δεν συνέχισαν να εργάζονται με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Άρα, επειδή η κλιματική κρίση είναι εδώ για να παραμείνει, θα πρέπει και η προετοιμασία της πολιτείας να είναι αντίστοιχη. Κλιματική κρίση έχουν και άλλες χώρες. Δεν είχαν όμως τα ποσοστά πυρκαγιών και εκτάσεων που καταστράφηκαν που είχε η Ελλάδα. Η Ελλάδα εδώ έγραψε πρωτάθλημα πάλι, πανευρωπαϊκό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία βαρύνει τις πολιτικές επιλογές οι οποίες έγιναν. Βεβαίως, υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες. Δεν είχαμε όμως αυτή τη έκταση τις καταστροφές. Κάποιος φταίει για αυτά, κάποιες πολιτικές επιλογές. Δεν έχει καμία διάθεση η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει τις απαραίτητες επιλογές και δεν έχει και καμία γενναιότητα ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης να παραδεχτεί τις ευθύνες του. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αμιγώς σωσοκομματικό πεδίο, κύριε Παπά, διότι γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή θα υπάρξει μια στροφή προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, εσείς το έχετε πει πολλές φορές ότι επιθυμείτε να συνεχιστεί η πορεία της διεύρυνσης στο ακροατήριο της κέντρο-αριστεράς. Βέβαια, αυτό δεν πήγε και πολύ καλά στις πρόσφατες εκλογές. Δεν πήγε γιατί δεν ήταν αξιόπιστη η κυβερνητική μας πρόταση. Η κυβερνητική μας πρόταση ήταν τραυματισμένη. Προτείναμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας και αντιμετωπίζαμε τις αρνήσεις των άλλων κομμάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, δεν το διαβλέψαμε πάρα πολύ σύντομα. Και συνεπώς, ενώ προτείναμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε αρχή, μέση και τέλος, λίγοι πίστεψαν ότι θα μπορούσε να είναι ποτέ εφαρμόσιμο. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά σε αυτή την περίοδο, ακριβώς επειδή σας είπα και πριν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να εγγυηθεί μόνο τις αλλεπάλληλες κρίσεις και στην κοινωνία και στην οικονομία και στη δημοκρατία και στο περιβάλλον, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Και αν ο ελληνικός λαός δει από εμάς ότι πάμε να λύσουμε κάποια δικά μας θέματα, κάποια δικά μας προβλήματα, δεν θα στρέψει το βλέμμα του προς τις διαδικασίες μας. Mm-hmm. Αν αντιληφθεί ότι ειλικρινώς έχουμε καταλάβει τα λάθη μας
και βάζουμε τον πύχη στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ίδιος ο λαός, εκεί ναι θα γίνει συμμέτοχος. Και θέλω να καλέσω και από τη συχνότητά σας στις 10 του Σεπτέμβρη κάθε δημοκρατικό πολίτη να ενισχύσει το σπίτι του. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το σπίτι κάθε δημοκρατικού πολίτη. Και να γίνει συμμέτοχος, συνδιαμορφωτής της νέας μας χωρίας. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση. Προσέρχεται κανείς και με 2 ευρώ μόνο συμμετοχή ψηφίζει για τη νέα μας ηγεσία, για τη νέα πορεία που πρέπει να χαράξουμε. Προσωπικά, κύριε Παπά, σε ποια σημεία θεωρείτε ότι υπερισχύεται σε σχέση με τους συνυποψηφίους σας? Έχετε πει ότι, για παράδειγμα, έχετε μια διοικητική πείρα και εμπειρία, όπως ομοίως και η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Τσακαλώτος, αλλά ποια άλλα είναι έτσι, τα δυνατά σας στοιχεία, να το θέσω με αυτόν τον τρόπο? Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι σύγκριση προσωπικών ταλέντων. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς έχει την πορεία του και έχει δείξει και την αξιοσύνη του και το πώς μπορεί να συμβάλλει στη συλλογική μας προσπάθεια. Εδώ έχουμε, σε ό,τι με αφορά, η υποψηφιότητά μου δεν είναι μια προσωπική απόφαση, είναι μια συλλογική προσπάθεια, η οποία έρχεται να υπερασπιστεί, να εμβαθύνει, να επικαιροποιήσει τη στρατηγική που συναποφασίσαμε το 2019 και δεν εφαρμόσαμε επαρκώς. Τη στρατηγική της διεύρυνσης, της ανασυγκρότησης και του μετασχηματισμού. Για να μπορούμε να αναμετρηθούμε αποτελεσματικά με τη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη, πρέπει να είμαστε η παράταξη που συσπηρώνει τους πολίτες από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Έχουν ακουστεί απόψεις ότι πρέπει να γυρίσουμε στη ριζοσπαστική αριστερά και απόψεις που λένε ότι αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Διαφωνώ με αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε δημόσια και ο δημοκρατικός κόσμος να κάνει την υπόθεση της ηγετικής μετάβασης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δική του υπόθεση. Αυτό δεν θα το καταφέρουμε εάν κρύψουμε τις διαφορές μας κάτω από το τραπέζι, εάν δεν αποκτήσουμε ξανά μια ειλικρινή σχέση με τον κόσμο. Λοιπόν, το λέτε διαρκώς όλοι οι υποψήφοι ότι το ζητούμενο είναι η συμμετοχή. Ξέρω ότι πολύ δύσκολα θα μου δώσετε έστω και κατά προσέγγιση ένα αριθμητικό δεδομένο που εσάς προσωπικά θα σας ικανοποιήσει. Ωστόσο, φαντάζομαι, για να μην κρυβόμαστε, ότι υπάρχει πύχης. Δηλαδή, νομίζω ότι και το επίπεδο της συμμετοχής την επόμενη μέρα θα έχει τη δική του ανάγνωση. Είναι σαφές. Είναι σαφές και γι' αυτό θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο να υπάρχουν τα γεγονότα, τα σημαντικά, τα οποία θα αυξήσουν το ενδιαφέρον του κόσμου γύρω από αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε και μια δημόσια τηλεοπτική συζήτηση. Το οφείλουμε αυτό, διότι πρέπει να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι απλά πρόεδρος ενός κόμματος, αλλά είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πολιτιακός παράγων στη δημοκρατία μας. Είναι ζήτημα λοιπόν που αφορά το δημοκρατικό κόσμο. Ναι, όντως έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά υπάρχει χρόνος μπροστά για να γίνει ένα debate? Ξέρετε κι εσείς, είστε στο. Βεβαίως και υπάρχει. 7η Σεπτεμβρίου είναι η κατάλληλη μέρα με βάση και τα προγράμματα των υποψηφίων. Και ξέρετε κι εσείς, γνωρίζετε ότι εγώ στις εσωτερικές μας διαδικασίες, στην Κεντρική μας Επιτροπή, είχα τοποθετηθεί υπέρ μιας λύσης προγραμματισμού και χρονοδιαγράμματος που πάει παρακάτω στον χρόνο. Θα έπρεπε να πάρουμε το χρόνο μας να κάνουμε αρκετή συζήτηση, να ξεκινήσουμε μετά τις περιφερειακές εκλογές και μέσα στο φθινόπωρο να φτιάξουμε ένα μείζον πολιτικό γεγονός που θα αναζωογονούσε όλη την προσπάθεια της αριστερής και δημοκρατικής παράταξης. Λοιπόν, θα ήθελα και το σχόλιο σας για την υποψηφιότητα του κ. Κασελάκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δώσει δείγματα γραφής. Το ευρύ κοινό τον έχει γνωρίσει κακά τα ψέματα τις τελευταίες 3-4 μέρες, έτσι. Ωστόσο, διεκδικεί την Προεδρία, χωρίς επίσης κομματική αναφορά. Και οι απόψεις διείστανται γύρω από το πρόσωπό του. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω καταρχήν ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Δεν διευκολύνει η ένταση. Προσωπικά δεν την αντιλαμβάνομαι. Καθένας από εμάς δικαιούται να κριθεί για την πορεία του και για την πολιτική του ατζέντα και θα πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή τη διαδικασία χωρίς να κάνουμε δίκες προθέσεων και χωρίς να υποτιμούμε ο ένας τον άλλον. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία, πρέπει να γίνει ενώπιον του λαού και νομίζω ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο πρωτοβουλειών που ενισχύει τη δυνατότητα συμμετοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ σε αυτό το σημείο καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο που μας διαθέσατε, κύριε Παπά. Να είστε καλά.